Γεια σας παιδιά, George Horror Games Αθανασίου εδώ και σήμερα, όπως βλέπετε, μετά από πολύ καιρό θα ξαναπαίξουμε Slendrina X. Αποφάσισα λοιπόν σήμερα παιδιά να κάνω αυτό το βίντεο, γιατί όπως μπορεί να ξέρετε, δεν είμαι σίγουρος, σήμερα κλείνουμε ένα χρόνο στο κανάλι και, και θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας και για αυτούς τους 74 subscribers που έχω. Και αποφάσισα σήμερα να παίξουμε Slendrina X γιατί θέλω να ξανακάνω ένα βίντεο με το ίδιο παιχνίδι όπως και στο πρώτο μου βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Play. Στο easy. Τελευταία φορά που παίξαμε παιδιά Slendrina X ήταν τότε που είχε γίνει το update, το καινούριο. Θυμάστε πιστεύω. Και αυτή τη φορά θα έχουμε πολύ καλύτερα γραφικά χάρη στο Mobizen. Έλα. Δεν με τρόμαξε. Ο χάρτης μας ο καλός, τον οποίο δεν το χρειάζομαι. Αλλά δεν μπορείς να ανέβεις πάνω χωρίς το χάρτη. Μάλιστα. Ωραία, κανείς εδώ. Αυτό με το... Ωραίος. Πιστεύω το θυμάστε αυτό, αν ήταν ο άντρας της Λεντρίνας. Πάμε πάνω να πάρουμε το κλασικό μας σπαθί. Σλεντρίνα είναι πίσω μου. Μισό κάτι εδώ. Όχι, τίποτα. Τζίφος. Ναι, τζίφος. Άκυρο, παιδιά, συγγνώμη. Όχι, πάμε πιο κάτω. Γεια σου πάλι. Έλα εδώ, ρε. Άντε, καλόν ύπνο. Δεν με τρόμαξε και πολύ. Αράχνες δεν έχουμε δει ακόμα. Θα δούμε και αράχνες. Ένα κλειδί νομίζω είχε εδώ μέσα. Πολύ καιρό παιδιά να το παίξω. Το είχα διαγράψει τέλειως από το κινητό μου και είχα πολύ καιρό να το παίξω αυτό το παιχνίδι και το έχω λίγο ξεχάσει. Δεν πειράζει όμως. Επίσης σχολιάστε μου κάτω στα σχόλια τι παιχνίδια να παίζω. Θέλετε να ξαναπαίξω κάποιο παιχνίδι με Slendrina, θέλετε να παίξω πάλι το The Twins που είχαμε παίξει και δεν το είχαμε κερδίσει. Θέλετε να ξαναπαίξω πάλι Minecraft. Δεν ξέρω. Πείτε μου εσείς. Ό,τι θέλετε. Γεια σου, μάνα της Λεντρίνας. Μην τρομάξετε. Ωραία. Ελπίζω να μην τρομάξετε. Τώρα... Οπα. Μένετε ρε παιδιά, πάμε τώρα. Συγγνώμη παιδιά, μισό λεπτό να πάω σε εκείνη την πόρτα και έρχομαι. Και επιστρέφω, συγγνώμη. Ωραία, είμαστε στην πόρτα. Θα ξεχάσω ότι ήταν από εδώ. Νομίζω ότι ήταν στον επάνω όροφο. Και σταμάτα να ρίχνει σπαθιές χωρίς λόγο. Και αυτό μου τρόμαξε λίγο. Έλα εδώ εσύ. Δεν με είδε τυφλή είναι.
Όπως σας έλεγα, σχολιάστε μου στα σχόλια τι παιχνίδια θέλετε να παίξω. Είτε με συνεντρίνα, είτε απλά παιχνίδια. Σχολιάστε μου, παιδιά, θέλετε να ξανακάνω βίντεο Minecraft. Εμένα μου αρέσει πολύ η σειρά που έχω κάνει με το κάτω από το Minecraft. Το ξέρω ότι έχει γίνει αρκετά δημοφιλής αυτή η σειρά και πρέπει να δώσω έναν καλύτερο εαυτό. Όπως σας είχα πει, όπως σας έχω αναφέρει, ο ένας YouTuber, Valid YouTube λέγεται, του αρέσει πολύ σε αυτή η σειρά που έχω κάνει με το κάτω από το Minecraft και μου ζητάει επεισόδια να κάνω. Γράψτε μου στα σχόλια, σας αρέσει η σειρά του κάτω από το Minecraft. Το κάνω. Και όπως σας έχω αναφέρει, αυτή τη σειρά την έχω δει από τον Andrew Fiesel και είπα να ξεκινήσω μία ίδια. Πείτε να δείτε και τον Andrew Fiesel τα βίντεο που έχει κάνει κάτω από το Minecraft. Αυτό τι είναι, server. Okay. Μπείτε να δείτε. Επίσης, παιδιά, θέλω να μου πείτε κάποιες ιδέες σχετικά με τη σειρά κάτω από το Minecraft. Τι θέλετε να κάνω? Τι θέλετε να χτίσω άλλο πριν πάω να φάω το δράκο? Και επίσης, όπως σας είπα, στο τελευταίο βίντεο που είχαμε κάνει με το Granny Chapter 2, δεν θυμάμαι. Ναι, στο τελευταίο βίντεο που είχαμε κάνει με το Granny Chapter 2, σας είχα πει ότι κατέβασα στο PC μου Minecraft και άμα θέλετε μπορούμε να παίξουμε και από εκεί. Τι είναι, ωραία, για το πιάνο. Πόσο πήγε το βίντεο, 7 λεπτά, εντάξει. Καλά πάμε. Σλεντρίνα ήταν, αλλά δεν την είδα. Δεν την είδα ποτέ. Αν την είδατε εσείς, γράψτε μου κάτω στα comments. Κάποιος θα είναι εδώ σίγουρα. Όχι. Η πόρτα να είναι ανοιχτή, κάποιος πέρασε. Μισό, δεν το θυμάμαι. A-H-K... Ωραία, σωστό το έκανα. Βρήκαμε το handle. Οπα, τι κάνω? Ωραίος. Για πίσω μου. Αυτό με τρόμαξα λίγο με αυτό. Μισό, εδώ. Για μην παρεξηγήσετε, μου ανέβηκε η τρίχα. Και μην γελάτε και μην λέτε ότι είμαι φοβητσιάρης. Δεν είμαι φοβητσιάρης εγώ. Μη συναντήσω τώρα τον Άντα της Λεντρίνας. Σας είχα εξηγήσει στο πρώτο επεισόδιο που έχουμε κάνει στο κανάλι μου, που είχαμε παίξει Λεντρίνα X, το πρώτο gaming, το πρώτο βίντεο που έχω κάνει τέλος πάντων, ότι όταν το συναντάω και το σκοτώνω, επειδή εμφανίζεται εδώ πάνω, με καθυστερεί. Αλλά δεν τον συναντήσαμε, ευτυχώς. Μην πεις ότι είναι εδώ πάνω. Α, όχι, εντάξει, οκ. Είμαστε κομπλέ μέχρι ώρας, παιδιά. Κοντεύουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι. Επειδή όπως θυμάστε στο βίντεο που είχαμε κάνει με το τελευταίο... Το τελευταίο βίντεο που κάναμε τέλος πάντων, που είχαμε χρησιμοποιήσει το MobiZen, που είχαμε παίξει το Granny 3 ή The Twins που λέγεται, που το λένε κι άλλοι. Στα 23 λεπτά κάπου εκεί μου είχε πετάξει το βίντεο επειδή δεν το κρατάει για πολλή ώρα και το έχω καθαρίσει το τηλέφωνο από πολλά βίντεο άχρηστα. Πιστεύω να είναι ακόμα 23 λεπτά και είμαστε στο 10 λεπτό. Έχουμε γύρω στα 13 λεπτά στα οποία θα προλάβουμε, πιστεύω, να τελειώσουμε το παιχνίδι.
Πάμε τώρα στο πιο βαρετό σημείο, μπορώ να πω, αυτού του παιχνιδιού. Να χαμηλώσω λίγο για να με ακούτε καλά. Φαντάζομαι με ακούτε. Θυμάστε πως γίνεται η διαδικασία. Έλα στην τρένα. Περιμένουμε εδώ να γεμίσει πάλι η μπάρα μας, μη μας σκοτώσει. Ωραία, έλα, γέμισε. Νότο. Βλέπετε ότι όσο πιο πολύ κοιτάω τη Σιλανδρίνα, τόσο πιο πολύ φτιάχνω τη φωτογραφία της πάνω στο βιβλίο. Και όπως σας είπα, σε ελπίζω ότι δεν είναι πολύ δυνατά και μ' ακούτε καθαρά. Όχι. Μην μου το κάνεις αυτό τώρα και στο τέλος. Έλα, γέμισε ζωή. Πόσο είναι το βίντεο, ωραία, κοντεύει 12 λεπτά, όχι. Έλα, γέμισε, ξεκινά. Ωραία, γεμίζει. Όχι. Γέμισε, έλα πάμε να γεμίσεις. Ωραία, γεμίζει. Ωραία, τέλος. Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας το entrance key και φεύγουμε για την έξοδο. Τρέχουμε. Εσύ, τρέχουμε. Τρέχουμε, έλα. Έλα, άσε με. Θυμάστε, παιδιά, όταν είχαμε παίξει hard εδώ πέρα, καθίσαμε 55 ώρες εδώ πέρα και κάναμε το προσπαθούσαμε να το περάσουμε. Στην τέταρτη φορά το περάσαμε. Και να φανταστείτε, η αράχνη βρέθηκε στο... Έλα μπες. Η αράχνη βρέθηκε στην πόρτα όταν ήταν. Τώρα η πόρτα κλείδωσε. Φωτογραφίες κουνιούνται. Όπως σας έχω πει, όλα κλείνουν με αυτή την ανοησία, τη βλακή, αυτό το πράσινο. Αν σε χτυπήσει πέθανες. Και σε 3, 2, 1, bye. Και πάνω στο 14ο λεπτό ακριβώς. Το βιβλίο με το πρόσωπο της Σιλανδρίνας. Αν έχετε παρατηρήσει, παιδιά, στο γκράνι το ένα, αν έχετε παρατηρήσει αυτό το βιβλίο, υπάρχει στο σπίτι της Γκράνης και πρέπει να το βάλεις πάνω σε μια βάση για να σου δείξει τη μάνα της Σιλανδρίνας. Και λοιπόν, τέλος. The end. Θα σου το δείξω σε ένα άλλο βίντεο που θα κάνουμε με τον Γκράνι κάποια στιγμή. Developer. Developer, κάπως έτσι. Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει ποτέ να το διαβάζω. Made with Unity. Developer.
Όπα, διαφήμιση.